Προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και πάμε να ξεκινήσουμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Μας έλειψε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μας γέμισε τις προηγούμενες μέρες με τσάντες, με πολλά παιχνίδια. Προσφέραμε πολύ χαρά σε αγαπημένα πρόσωπα. Ο αγαπημένος μας λοιπόν ο Μουστάκας επιστρέφει στο καλό μεσημέρι, ναι, και μας φέρνει και σήμερα την καλύτερη είδηση της ημέρας. Μία είναι αυτή, μία. Την εντόπισα. Ξέρεις πώς την έφερε σήμερα αυτή την είδηση? Πώς? Με το ποδήλατό του. Πες μου ότι βγήκαν τα καλοκαιρινά, τα κόνσεπτ, τα ωραία. Ήρθε αυτή η εποχή, Λευτέρη μου, γιατί άνοιξε σε λίγο. Ρε παιδί μου, πέρα από την άνοιξη, χαιρετάμε και κάπως υποδεχόμαστε και το καλοκαίρι. Έλα. Οπότε τα παιδιά τι θέλουνε? Θέλουν τα δικά τους παιχνίδια με ρόδες. Γιατί ότι έχει ρόδες, το αγαπημένο παιχνίδι, το ξέρετε, έχει βρει και τα ροδάκια, καλύτερα παιχνίδια. Βεβαίως, ακριβώς. Έχουμε τα ηλεκτροκίνητα, τα ποδοκίνητα, έχουμε τα πατίνια, τα σκούτερ, τα ποδήλατα, τα πεταλοκίνητα. Τα μπαταριοκίνητα, τα πεταλοκίνητα, όλα. Δεν λείπει τίποτα από αυτή τη μεγάλη κατηγορία. Και φυσικά όλα εκείνα τα αξεσουάρ, γιατί το κομμάτι της ασφάλειας είναι το Α και το Ω μέσα σε όλα αυτά. Και ο αγαπημένος παιχνιδάς έχει προνοήσει. Οπότε τι κάνουμε όλοι εμείς? Τρέχουμε στον αγαπημένο παιχνιδά, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Νέα Καρνασό, να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και να διαλέξουμε όποιο ή όποια θέλουμε. Θέλουμε. Πολλά. Μην πάρεις μόνο ένα. Θέλουν. Σωστό και αυτό. Τα διαλέγουν τα παιδιά. Αλλά και εσύ που είσαι μεγάλο παιδί, μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες. Πάμε να δούμε καλή είδηση της ημέρας. Να έρθει μια είδηση και από το Ηράκλειό μας, ρε παιδί μου. Θα έρθει μια είδηση και κάτι είναι έτσι όμορφο να συζητάμε. Πάρα πολύ καλή είδηση, διότι αρεσκόμαστε γενικότερα στο να σας επικοινωνούμε καλές ειδησούλες, οι οποίες θα αποτελέσουν οδηγό για μια καλύτερη ζωή, όπου μέσα από την ασυναίσθηση, από την αγάπη, από την αλληλεγγύη, θα καλλιεργήσουμε το δέντρο της απόλυτης αγάπης για τον συνάνθρωπο. Η καλή είδηση της ημέρας μας έρχεται σήμερα από το κέντρο, από την καρδιά της πόλης. Πάμε στην Κρίνη Μοροζίνη. Είναι αυτό εδώ το πλάνο, το οποίο έχει διαδοθεί μέσα στα social media τις τελευταίες ώρες. Είναι μια εικόνα εξαιρετικά συνηθισμένη. Όσοι έχετε καθίσει εκεί στα παραδοσιακά, τα μπουγατσάδικα γενικότερα ή στα παγκάκια για να απολαύσετε την ημέρα στα λιοντάρια, θα έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν την ελπίδα στον πάτο της Κρίνης Μοροζίνη. Και αναφέρομαι βεβαίως σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν τα κέρματα, ρε παιδιά. Τα κέρματα τα οποία δεν είναι και πολλά, να πούμε την αλήθεια. Έχοντας το συνδυάσει με τη Φοντάνα Τι Τρέβι. Φοντάνα Τι Τρέβι, την Ιταλική, τέλος πάντων, πετούν για να κάνουν ευχές. Κάποιοι άλλοι αρπάζουν το δίφραγκο, που λέει ο λόγος, προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί. Εδώ λοιπόν έγινε καλή πράξη και το είδαμε, απαθανατίστηκε. Βλέπουμε τον κύριο, ο οποίος ψάχνει τα κέρματα και τελικά έρχεται ένας επισκέπτης. Ακριβώς. Τουρισμό έκανε ο άνθρωπος και του δίνει μια χούφτα. Γιατί τον είδε, τον πρόσεξε και τον παρατήρησε. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό γενικότερα, ακόμα και αν είμαστε ένα ταξίδι, να προσέχουμε και να παρατηρούμε τους ανθρώπους τριγύρω. Ακριβώς αυτό συνέβη με τον ξένο επισκέπτη, ο οποίος είδε τον άνθρωπο, που και εμείς αυτή τη στιγμή παρατηρούμε στα πλάνα μας, να ψάχνει κάποια ελάχιστα κέρματα τα οποία υπάρχουν στην Κρίνη Μοροζίνη. Δεν μιλάμε για γεγονότα και για κέρματα όπως τη Φοντάνα Τι Τρέβι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η πεποίθηση και οι ξένοι το κάνουν ακόμη και εδώ. Οπότε μόλις τον είδε, πήγε, τον σταμάτησε και από τα κέρματα που συνέλεξε ο ίδιος από την παρέα του, του το έδωσε με πάρα πολύ αγάπη και του λέει: αυτά είναι για σένα, για να μπορέσει να πάρει ό,τι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε ανάγκη και να μην χρειαστεί ακόμη να συνεχίζει και να ψάχνει τα κέρματα εκεί στην Κρίνη Μοροζίνη. Κοιτάξτε, επειδή πολλοί μπορεί να βγουν και επειδή το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι εξαιρετικά γνωστό, Χρήστο σε πρόλαβα γενικότερα. Το σκεφτόταν παρόλα αυτά. Το σκεφτόσουν, ναι, και έχεις πάντα πληροφορίες για οτιδήποτε κινείται, εωρείται στην πόλη του Ηρακλείου. Χρήστο, απλά δά πίσω από την κάμερα. να πω ότι δεν έχει σημασία η οικονομική κατάσταση κάποιου. Όχι, απαραίτητα, βέβαια, όσο το ότι μένουμε σε αυτό το σκηνικό. Σε αυτή την αποτυπωμένη στιγμή στο φακό, όπου εδώ αποτυπώνεται εμπράκτος πλέον η αλληλεγγύη και η αγάπη ενός ανθρώπου στον συνάνθρωπο. Αυτό αποτελεί για μας καλή είδηση και οποιαδήποτε στιγμή δούμε κάποιους συνανθρώπους μας εντός της κοινωνίας να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά, εμείς θα πρέπει να είμαστε αυτοί οι πρώτοι οι οποίοι θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, όποιος και αν είναι. Δεν έχει σημασία αν είναι ευρώ, αν είναι 50 λεπτά, αν είναι 2 ευρώ, αν είναι 50 ευρώ, δεν ξέρω τι. Καμία σημασία απολύτως. Η κίνηση είναι η οποία κάνει τη διαφορά. Και ένα παραπάνω δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία, θα πω εγώ, που ήταν εκείνες οι μέρες και του Πάσχα ένα παραπάνω. Είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, οπότε να έχουμε το νου μας, όπως μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε πάντα με τη δική μας την εσωτερική αγάπη όλους εκείνους ανθρώπους που το χρειάζονται. Εμπλουτίζονται, ρε παιδί μου, εμπλουτίζονται οι αρετές σου. Εμπλουτίζεται η καρδιά σου. Νιώθεις καλύτερος άνθρωπος. Δεν είναι κακό να το αισθάνεσαι. Κάνεις την κίνηση και με το που κάνεις αυτή εδώ την κίνηση,
κατευθείαν ανεβαίνεις level μέσα σου. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν οι άλλοι σε ποιο level βρίσκεσαι. Δεν νιώθεις πιο πλούσιος. Καλύτερα, εννοείται. Ακριβώς με αυτή την κίνηση που θα κάνεις. Κάντε το εννοώ και εσείς. Στο μέσα σου. Μπορείτε, δείτε τον τίτλο κάτω χαμηλά. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο μας παιχνιδάτο Μουστάκα, ο οποίος σήμερα μας έφερε την καλύτερη είδηση της ημέρας. Μας αρέσει να σας επικοινωνούμε τέτοιες ειδήσεις. Εδώ θα είναι ο αγαπημένος παιχνιδάτος Μουστάκα, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στην Άλλη Καρνασό. Δεν το κουνάει από εκεί και μας περιμένει βεβαίως να σκορπίσουμε. Με τα ροδάκια. Χαμόγελα. Σε δικού πήρατε μας ανθρώπους. Πήρατε εσείς ηλεκτροκίνητο, πεταλοκίνητο, ποδοκίνητο, σκούτερ, πατίνι, κάτι. Το έχω πάρει από πέρυσι, βέβαια πλέον δεν τον σηκώνει. Διότι πήρε κιλάκια ο γιος μου, γιατί ένας χρόνος, ένας χρόνος. Μεγαλώνει, ρε Λευτέρη μου, αλλά η ποικιλία ανανεώνεται διαρκώς, οπότε για κάνε μια βόλτα να μου πεις αύριο τι καινούριο πήρατε. Θα κάνω. Γεια σας, αγαπημένη παιχνίδα. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.